Μετά από χρόνια ενημερώσεων και ετοιμάτων για να αναστηλωθεί ο ναός, η απουσία οποιασδήποτε πρωτοβουλίας αναγκάζει τον ιερέα που είναι εφημέριος στην ψαρή φοράδα να βάλει λουκέτο στην πόρτα. Λουκέτο μετά από 1150 και πλέον χρόνια που ο ναός της Παναγίας της Κεραλιμανιώτισσας στέκει ανάμεσα στην ψαρή φοράδα και τον οικισμό Καλάμη του Δήμου Βιάνου. Η εκκλησία είναι το 855. Μετά από τόσα χρόνια ήρθαμε εμείς οι ελάχιστοι να κλείσουμε την εκκλησία. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Έχουμε ευθύνη για αυτό το πράγμα, για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ να ανάψουν το κεράκι τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, γιατί όπως σας είπε και ο Πάτερ Νικόλαος, φοβόμαστε για την ζωή των ανθρώπων που μπαίνουν μέσα για να ανάψουν το κερί τους. Ο ναός επί 4 χρόνια μπάζει νερά, όπως εξήγησαν κάτοικοι της περιοχής. Παρά τις επίμονες προσπάθειες, όπως λένε, η υπόθεση σταμάτησε λίγο πριν την υπογραφή της αρχαιολογίας για να εγκριθεί η έναρξη των εργασιών αναστήλωσης. Πριν από 2 περίπου μήνες, τα έντονα δείγματα από ρογμές σε σημεία που στηρίζουν το ναό ανάγκασε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να τυλίξει με νάιλον όλη την εκκλησία. Άδικα όμως, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας ήρθε να διευρύνει το πρόβλημα και να αναγκάσει εφημέριο και κατοίκους να κλειδώσουν το ναό, του οποίου η δημιουργία χρονολογείται από το 855 μετά Χριστόν. Μόνο που δεν το κάναμε θερμοκήπιο την εκκλησία. Να στρώσουμε τον έλλον για να μπαίνει το νερό μέσα. Τουλάχιστον να μην πέσει τώρα, να μην πέσει στα χέρια μας. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, είναι το σημείο αναφοράς μας. Ο χρόνος πλέον δεν είναι με το μέρος μας. Περνάνε τα χρόνια, υπάρχει σοβαρή διάβρωση στο μνημείο, έχει μετακινηθεί ο κεντρικός φινόλιθος και κινδυνεύει με κατάρρευση και είμαστε πλέον με τα χέρια δεμένα στην ουσία. Οργισμένοι σήμερα κάτοικοι είπαν ότι δεν θα επιτρέψουν να καταρρεύσει ένα κομμάτι της ιστορίας τους, ζητώντας να κινητοποιηθούν άμεσα οι υπηρεσίες της αρχαιολογίας που πρέπει να υπογράψουν για να ξεκινήσουν οι εργασίες μελέτης που ήδη υπάρχει και οι οποίες έχει εκφραστεί πρόθεση από την περιφέρεια να καλυφθούν οικονομικά. Κάναμε τη μελέτη του ναού, την έχουμε καταθέσει στην αρχαιολογική υπηρεσία, έχουμε πάρει τον αριθμό πρωτοκόλλου, τους έχουμε φέρει εδώ και έχουν δει την κατάσταση με τα μάτια τους. Τους έχουμε δείξει το πρόβλημα αυτό. Μετά τον ηφαιστείωνα βέβαια δεν έχει έρθει κανένας να το δει. Ευελπιστώ μέσα από τη συχνότητά σας από το Crete TV να έρθουν να δούνε. Και είναι μια απλή υπογραφή. Δεν ζητάμε χρήματα, δεν ζητάμε κάτι διαφορετικό. Απλά να κοιτάξουν το πρόβλημα, να γίνει υπογραφή και να πάνε όλα καλά κατευχήν μετά. Η Κεραλιμανιώτισσα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και ο φόβος μιας νέας επέλασης του χιονιά με παρόμοια χαρακτηριστικά. Οι κάτοικοι πιστεύουν ότι θα επιφέρει την πλήρη κατάρρευση. Για τον ναό που χτίστηκε ως μοναστήρι, δέχθηκε κατά το θρύλο επίθεση από κουρσάρους που έκλεψαν ό,τι βρήκαν μέσα. Όταν όμως συνάντησαν μια πρωτόγνωρη θαλασσοταραχή, αποδίδοντας την Παναγία την κακοκαιρία μετά την πράξη τους, προκειμένου να ταξιδέψουν ασφαλείς, έταξαν να επιστρέψουν με χρυσά τάματα. Κάτι που ο ίδιος θρύλος λέει ότι έπραξαν κάποια χρόνια μετά. 1000 και πλέον χρόνια, έχοντας περάσει από κουρσάρους και δύσκολες εποχές, ο ναός της Κεραλιμανιώτισσας κινδυνεύει να πέσει όχι από κάποιο εχθρό, αλλά από την αδιαφορία.